Ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Άρη Φίλιππα «Αυτοί που πεθαίνουν είναι πάντα οι άλλοι» από τις εκδόσεις Θράκα. Μακάρι να με ενδιαφέραν οι συζητήσεις σας για την τιμή της βενζίνης που ανέβηκε, για το ίντερνετ που έπεσε πάνω που βρίσκατε το άλλο σας μισό σε μια ψηφιακή πλατφόρμα με φατσούλες, για τον λιγομίλητο Ιρλανδό που σας την έκανε χωρίς να πληρώσει, ή ακόμη για εκείνο το ημινυφάλιο απόγευμα στο κάμπινγκ που ήπιατε πολύ και κάνατε τρέλες πίνοντας πολύ. Όσο μου διηγέστε αυτές τις συναρπαστικές ιστορίες σας, το μόνο που σκέφτομαι είναι ο τρόπος που έκρυβε τα χέρια της από αμηχανία πίσω από τη μέση της. Ο τρόπος της να καπνίζει σε ένα τσιγάρο τις 11 διαστάσεις του χώρου. Ο τρόπος που με κοίταζε τη στιγμή του ιερού της οργασμού, σαν ίστατη κατάφαση πριν την ανυπαρξία. Το πιο ωραίο ποίημά μου το έγραψα με τα χέρια σου πάνω μου. Οι ώρες χορεύαν στους αλόκοτους ρυθμούς σου. Οι λεπτοδείκτες κοκαλιασμένοι σαν βοβιστές αυτοκτονίας. Λίγο πριν τελειώσουν, στην νικητήρια η αρχή. Το πιο ωραίο ποίημά μου το έγραψες με τα χέρια σου πάνω μου και δεν περιείχε ούτε μία λέξη. Μου ζήτησες να σου γράψω ένα τραγούδι για τον θάνατο, τη μόνη βεβαιότητα της ερήμου που ρηχτήκαμε. Αυτόν που ήρθε φωνιάς του θέρους, βρόχινος. Ή αυτόν που θα έρθει άγρυπνος, με καστανά από τα μάτια σου. Μου ζήτησες να σου γράψω ένα τραγούδι για τον θάνατο. Όμως, λουλούδι μου, αυτός είναι εκεί. Κι εγώ μόνο εδώ ξέρω να ζω. Στάλα αξιώνοντας επί ουρανών και πραγμάτων. Ο θάνατος είναι εκεί, κι εγώ λουλούδι μου παρικό στον Ενεστώτα. Κοίταξα τα μάτια σου και είδα μόνο ένα διέξοδο. Όταν κοιτούσες αδιάφορα τους περαστικούς του πρώτου ορόφου, όταν χόρευες με τα φωνήεντα της σοφίτας την τελευταία τάντα πριν τον αφανισμό μας. Όταν βύθιζες τα χέρια σου μέσα στο μόβ του θέρους, ξεριζώνοντας τα μάτια ενός καρπουζιού. Όταν δεινώσουν σε ένα ποίημα ολοσχερός και όμενη, κανείς από το πλήθος δεν σε είδε. Υγρή σαν μνήμη, σπάνια, σαν πανάρχιο πέτρωμα. Όταν μου έλεγες γελώντας, έλα να κάνουμε μια βόλτα στους αιώνες. Κανείς από τους θεούς δεν σε εισάκουσε. Όταν πάγωνες γυμνή ανάμεσα στα δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να αποφασίσει ποιο πρέπει να είναι το τελευταίο φιλί. Κάθιγρη, σαν στιγφαλία, κόρη της Γκέφκιουν, δημιουργός της Βαλτικής, όταν κοιμόσουν με στα πόδια μου κυκλάμινοι, κι εγώ γινόμουν όλο στη συγκίνηση, το δάκρυ των κατατρεγμένων. Όταν σε ψάχνανε γνωστή σου πια γνωστή σου και εσύ με κοίταζες ψελίζοντας δική σου. Και όταν πια βρεθήκαμε, βοηθεία των συνάψεων ενός ιδέου λογισμικού, στιγμιαία σαστίζοντας στις παρηχήσεις το νέο της ημέρας. Κοίταξα τα μάτια σου και είδα μόνο ένα αδιέξοδο. Από διακριτικότητα. Είμαστε τόσο διακριτικοί ο ένας με τον άλλον που στο τέλος χωρίς να καταλάβουμε γιατί και πότε, χαθήκαμε για πάντα. Όμως αλίμονο, μη στενοχωριέσαι. Τα βράδια των αυτοκαταστροφών που οι φίλοι Μέγνια θα σε ρωτούν τι έχεις, θα μπορείς περήφανα να απαντάς. Χαθήκαμε. Ο άλλο καλά δεν ήταν από μίσος ή αλληλοκορεσμό, αλλά από διακριτικότητα. Έχει τελικά ένα ενδιαφέρον το να μένεις άδειος. Μεγαλύνει η ιδέα του πτώματός μου. Νίκος Αγκονόπουλος, Πολυξένη. Ποιος να το περίμενε εμείς που καταβροχθήσαμε τόσες χιλιάδες χρόνια προσπαθώντας να αποφύγουμε το απόλυτο μηδέν. Εμείς που είπαμε ως και τον θάνατο ελευθερία και έξοδο λυτρωτικό, προκειμένου να συγκαλύψουμε τον συλλογικό μας τρόμο. Εμείς που ρηγήσαμε πεσμένοι στο πάτωμα αγκαλιά με εκατοντάδες τσιγάρα που μας κάπνιζαν, με την αγωνία του αγέροχου αυτοκτόνου. Εμείς που ραγίσαμε μπροστά στην ομορφιά, θεόμενοι παραφράζοντας, όπως τα θυμόταν ο καθένας, τις παραδοξολογίες των Λόρδων Χένρι. Ένα κορίτσι μας παρατηρούσε μηδιώντας από το απέναντι τραπέζι. Εμείς που πιαστήκαμε παυτοφόρο να στραγγαλίζουμε το φεγγάρι με ένα ροδόξυλο. Ζαλισμένη από νύχτα, τυφλωμένη από την ορμή δεκάδων εφήβων, εφήμερη, αγνή και αγαρινή. Ποτάμια αναβαρχώντας πολέμους, Ηρακλήτους μέσα στα σκέλια σου. Εμείς που προσκυνήσαμε γυμνοί, σαν διάκονοι στα πόδια του Απρίλη, και τραγουδήσαμε αγώνια τα κορμιά μας κατά κίνηση, αδιαφορώντας πλήρως για τον καταστηματικό θερισμό των ειδωνών. Δεν μας άγγιζαν ποτέ τέτοιες αποταμιεύσεις. Ποιος θα το περίμενε λοιπόν, εμείς οι βρώμικοι, εμείς οι ατόφιοι εχθροί των καθαρών, εμείς οι ανίδεοι νοηματοδότες του βιωτού. Να φτάνουμε τώρα άδειοι φίλοι με το κενό, πολύ φίλοι ανθοί του μηδενός, και να απαγγέλουμε καταξοδεμένοι των άστρων ταξόδια με έναν οχτάλεκτο βυζαντινό Ισοκράτη, πως έχει τελικά ένα ενδιαφέρον το να μένεις άδειος. Μικροί επιμερισμοί. Πρώτος. Όμως στο τέλος, μόνο μια φράση είχε εξομείνει στο στόμα μου. Θυμήσου τον κατακλυσμό που έρχεται. Δεύτερος. Η ιστορία μας σαν μήνυμα σε μπουκάλι που ανακαλύψαν κάποτε η επόμενη ναυαγή. Τρίτος. Α, βεβαιότατα, μας αρέσαμε ερωτευμένοι και αυτή ήταν η ιδανικότερη απάτη. Τέταρτος. Ποίηση. Η έκφραση του άλεκτου σε ένα κόσμο αφόρητα γλωσσικό. Πέμπτος. Το κορμί και η κατάφασή του. Η μοναδική αλήθεια
μέσα στις τόσες ψευδεστήσεις του νου, η ταυτότητα του Όιλερ. Πάντα θα επιστρέφουμε στην ομορφιά των πραγμάτων, σαν τα νερά του ποταμού το σώμα πάντα θα γυρίσει στις πληγές του, και από τις πηγές του αρτεσιανό κορμί θα κελαρίζει. Πάντα θα επιστρέφουμε στην ομορφιά των θαυμάτων, τα άκρα μας χουάνες μυγάδων αριθμών υψωμένες στις μυστικές σταθερές του κόσμου. Αφρίζοντας το εν της αρχής και του τέλους, θα ψηλαφίζουμε το αδιάφευκτο μηδέν. Πάντα θα επιστρέφουμε στην ομορφιά του οριακού, σε εκείνο το κορίτσι με τα νούφαρα στα χέρια, στο τραύ, ως τραύμα ενδιάθετο του ανθρώπου στο ποίημα, το μόνο σύμπαν όπου ένα και ένα κάνουν τάπειρο. Όταν τελειώνει η μνήμη, βγαίνει στο δρόμο και μας ψάχνει με ένα δρεπάνι στα χέρια, φέρνει στα αυτιά μας σφυριχτά το αγαπημένο μας τραγούδι και στα ρουθούνια τις οσμές των νεκρών της σέξης των περασμένων ορισμών μας. Οι πιο επιρρεπείς συνήθως την πατάνε καθώς μυρικαστικά ανοίγουν την πόρτα και την προσκαλούν για ένα καπνιστό μπέρμπον από την αποθήκη, αγνώντας άδολα την ορμήνια του ποιητή, ώστε πριν κιόλα στην πρώτη γουλιά κοίτονται οι μύπνοες στο χολ μετανιωμένοι. Οι πιο λεοντόψυχοι χτίζουν γύρω από το κρεβάτι τους ένα φράχτη και μοτασπίδες πέφτουν σε αυτοαμυνόμενο ύπνο. Όταν νυχτώνει η μνήμη, βγαίνει στο δρόμο και μας ψάχνει με ένα δρεπάνι στα χέρια, κάποιες φορές και τη σπανίως. Αν δεν βρεθεί κανείς να την εστέρξει, κάθεται δίπλα σε έναν πρόσφυγα της πόλης και του προσφέρει ένα τσιγάρο, λίγο καφέ και μια κουβέντα για το αλφα το στερητικό στη λέξη αλήθεια. Η γνησιότητα της Ήβης. Κάθε φορά που δύο φιλόλογοι τσακώνονται για το αν η δευτερεύουσα πρόταση στο κείμενο του Θουκυδίδη είναι τάχα εναντιωματική ή παραχωρητική, ένας έφηβος με την πέθυμη γλύκα του σκιόφωτος καρφώνει στο λαιμό τον αμολύβι και μοραγιά κατάσχετα χυμούς αγριοφράουλας, βάφοντας το θρανίο του ποίηματα. Τι κάνει η νύχτα πριν κοιμηθεί? Κάνει ζέστη σε αυτή τη θάλασσα. Γιώργος Φιλιππίδης, νυχτοκόπος. Αφαιρεί τα κοκάλινα γυαλιά της, ακουμπώντας τα προσεκτικά σε ένα βιβλίο του Μπατάι κατασημειωμένο, που διατηρεί επάνω στο κομοδίνο της. Αν είναι Πέμπτη, δεν πλένει τα δόντια της, αφού βρίσκει πως αυτό δεν βοηθάει σε κάτι. Βάζει στο πικάπ τον αγαπημένο της δίσκο, σκεπτόμενη το ποίημα που θα γράψει αύριο για ένα κορίτσι, για την τροπικότητα του πράσινου ή για τον γέρο χρόνο. Και ενώ σου σκάβει μες στο κεφάλι της τα λεξικά, σχεδιάζει επιφορές προθύστερα σχήματα, πινδαρικά, με ένα μολύβι αυτενεργού άνθρακα από δεντροστοιχείες της Νορβηγίας, ψάχνοντας ως άοκνη λιθοκόπος εκείνη τη μία λέξη που θα ντύσει επάξια τις ιδέες της και θα υπενιχθεί την άρτια αισθητική της. Πάντοτε εγκαίρως μάνθη, στα χέρια ο Μπίμπι Κίνγκ, την παίρνει αγκαλιά και την ξαπλώνει στο ταβάνι. Την ανουρίζει με την ισόθεη τρίλια του και τη χαρίζει σε ένα πάλι ανώνυρο ύπνο. Τη συγκράτησα από το σχολείο. 1. Στο τρίτο κουδούνι βγαίνουν οι θεατρίνοι, στο πρώτο οι χωροφύλακες και στο δεύτερο οι ψυχές των εφήβων, κατάσαρκα με αξίνες και σημαίες πειρατικές. Τι συγκράτησα από το σχολείο. 2. Το όταν είναι σύνδεσμος χρονικοϋποθετικός. Εύστοχη μνήμα στον τελευταίο ρομαντικό, στον Στέφανο Ροζάνη. Έχει πάψει από καιρό να μιλά για τις ουτοπίες. Λέει πως δεν τα σηκώνει πλέον αυτά η εποχή. Το απόγευμα βγαίνει στον κήπο, δίπλα του η μακάρια ερημιά. Περιεργάζει τα μήλη του στα φύλλα της λεμονιάς, σαν να προσπαθεί να λύσει το ένιγμα του κόσμου. Κάπου κάπου ρουφάει μια τζούρα από το τσιγάρο του, ρίχνοντας στο ποτήρι ό,τι έχει απομείνει από το περσινό κρασί. Έχουν περάσει οι μέρες που μιλούσαμε κατάπαυστα περί ονείρων και υδάτων. Μα κάποτε μου ζήτησε να μην τον αφήσω ποτέ να ξεχάσει εκείνες τις μεγάλες ώρες. Χαράματα για τον βάλει στο παντάβριο φως της πτυχώσης του εμπράγματος. Ανάμεσα κρασί και εμείς διάκονοι στο όνειρο μιας εξέγερσης κάθε μέρα και πιο αμετανόητη. Χαράματα για τη γυναίκα της μάχης, στα λάβαρα μας τύχη, από τις Ιλουμινασιόνς, από το χάος στην τάξη και από την τάξη πάλι πίσω στο χάος. Κάτω ο Θεός σκοτωμένος από το χέρι μας και εμείς πετρόχορτα να ανθίζουμε μέσα από την κοπριά της έλλειψης κάθε βράδυ από την αρχή. Στα όπλα μας, οι κραυγές των σκοτωμένων, στους γεμιστήρες κρύβαμε λουλούδια από τους κήπους της Βαβυλώνας. Στον ουρανό το κλικ μιας σκανδάλης, στην άκρη της νύχτας πυροβάτες. Ό,τι δεν ήταν ελεύθερο ήταν απέναντί μας. Και ξυφολόγες τους άκαπνες, σκαρτές. Και πώς. Πώς ξεχνάς το Παρίσι. Δύο φορές το στείλαμε στο διάαλο, μάνα μπροστάρι σε κομμούνα. Και αργότερα η κόρη του Φωτός, μια πόλη παραδομένη στα εφηβικά μας οδοφράγματα. Και πώς. Πώς ξεχνάς τη Μαδρίτη, το Μεξικό και την Καταλωνία. Πώς ξεχνάς το Βολτερίν, τον Άγιο Μίντσερ. Δεν θα χαρίσουμε σε κανέναν αυτές τις νίκες. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Όλες οι ήττες μας μαγιά για τον Μάη, the Northing Sai. Και ας λες τώρα πως η εξουσία στη φαντασία έμεινε μόνο ένα σύνθημα στον τοίχο. Κάποτε μου είπες να μην σε αφήσω να ξεχάσεις. Μες στο μακάβριο ψυχομέτρη θα βρεθούμε ξανά στο χώρο του έρωτα με τον ξανθό Απρίλη,
πάνω από τα σκηνώματα, τους κατασκηνωτές του ονείρου. Κάποτε μου είπες να μην σε αφήσω να ξεχάσεις. Ο κόσμος κόσμημα με ορμή από την άγρια νιώτη μας. Και θα είναι όλα τα χαράματα δικά μας. Η δική μου Ελλάδα. Τα κύθυρα κάτω από τη φωτοπλημμύρα του Πάνα. Ο Καρούζος με το αιαρινό παιχνίδι της γλωσσογωνίας. Ο Άρης Αλεξάνδρου των ακίνδυλων ιδανικών. Οι πεντατονίες της Υπήρου. Η Λισταρχίνος των Φαραγγιών και ο Άγιος Μάξιμος με το συναγκάλιασμα του άλλου. Το δημοτικό τραγούδι. Η υψίστη μορφή ποίησης ικαμωμένη από τον κανένα. Το μνημείο του πρόσφυγα των πόλεων. Το αμπαρέμφατο Πάσχιν, το ανετοιμολόγητο Αγαπάω. Τα διάστηκτα γόνατα των γυναικών και η γροθιά τους στην πρώτη γραμμή των μαχών. Και πρωτίστως, τη ταβέρνα στο ρολόι. Ο Τσιτσάνης κέντησε 1961 με την ιέρια πόλη πάνω, στα μπουζούκια του Καρνέζη και του Κώστα Παπαδόπουλου, Πασαπνοάριο στην έσω ξενιτιά. Άλλη Ελλάδα δεν γνωρίζω. Συζητώντας με έναν παλαιότερο ποιητή που πλέον δεν γράφει. Εντάξει, κάπου το καλό ποίημα ίσως να είναι και τυχαίο. Μια σύμπτωση απίθανη μέσα στον χρόνο. Οι αστρομάντες ορμηνεύουν τις ευθυγραμμίσεις των πλανητών. Και η γιαγιά μου η Φταλία, αγία φιγούρα, πάνω από την κατσαρόλα, λέει πως μαγείρισα δεν υπάρχει σαν κι αυτήν, γιατί ποτέ της δεν μοιράστηκε το μυστικό συστατικό της μυστικό συστατικό σούπας. Το μυστικό συστατικό στο ποίημα δεν υπάρχει. Κάποιο ανάδρομο ανακάτεμα στο βράσιμο ή μια τσιμπιά από ένα σπάνιο μπαχάρι ινδικό, και εξάλλου, πόσοι τάχα δε μοχθήσαν προσπαθώντας να αναβιώσουν εκείνη την απίθανη σύμπτωση που κάποτε τους άφησε στην πόρτα ένα χρυσό αυγό. Ο Εμπειρίκος έγραψε πλήθεια μετά την Ενδοχώρα. Ο Λάρι Κλάρκ σωρό ταινίες μετά το Kids, κι όμως σε εκείνες τις κορφές δεν ξαναπάτησαν. Παρόμοια και η Αγία μου Φταλία, που πάντα τρώμε από τα χέρια της το ωραιότερο φαΐ, αλλά κανένα τους δεν φτάνει εκείνο το στιφάδο που είχε φτιάξει μια κατά τα άλλα διάφορη Τετάρτη τα Νικόλα, Δεκέμβρη του 2000, μα κανένας δεν πάει η καρδιά να τους το πει. Το ρολόι. Τα βράδια όταν πέφτω να κοιμηθώ, ένα ρολόι χτυπάει μέσα στο δωμάτιο, πότε φροντίζοντας για τη φρικτή αϊπνία μου, πότε χρονίζοντας τον ύπνο το σφιγμό μου. Δεν ξέρω πότε και από πού το έχω αγοράσει, αν ήρθε δώρο κάποιο φίλο από τα χρόνια, ή αν μόνο του από μια σχισμίδη ήρθε στο χώρο, μα όσο τα ακούω να χτυπάει το συχαίνομαι, και αν τα αγνοήσω, σαν την ανάσα της μου λείπει. Τα βράδια όταν πέφτω να κοιμηθώ, ένα ρολόι χτυπάει μες στο δωμάτιο, μες στο ρυθμό του συντονίζονται τα πένθη μου, και τα τραγούδια των φοιτητών κάτω από το δρόμο, μα όσες φορές αποφάσισα να το βρω, και με ένα νυχτέρι να το εξετάσω μες στα χέρια μου, καθώς ο αυτόπτης πάνω από το παρατηρούμενο, καθώς ο ποιητής αρθρώνοντας το άφατο, ώσπου τα μάτια μου να ανοίξω, έχει σιωπήσει. Ένα ρολόι χτυπάει τα βράδια όταν ξαπλώνω. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Ούτε κι αν είναι μες στο κεφάλι μου ή στον όντως χώρο. Κι όμως το σώμα μου είναι εξαρτημένο από τον κρότο του, όπως το ποίημα από τις λειψές μας λέξεις. Ένα ρολόι χτυπάει τα βράδια όταν ξαπλώνω. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Μόνο πως είναι εκεί, εδώ να, μακάβρια τελώντας, μέτρηση αντίστροφη προς κάποιο άφευκτο τέλος. Άρα γι' αυτό δεν κάνω όλα τα ρολόγια. Το κογλίθι. Παντού. Στο δρόμο, στο τηλέφωνο, στο χώρο εργασίας, στο σχολείο, στην τηλεόραση, στη λαϊκή. Το κογλίθι εντός και εκτός ελαίου Θεού, βασιλιάδες του σπιτιού μας, αγιογδίτες, της παράφορης εφηβείας μας, το κογλίθι των στιγμών. Και του συναισθήματος το κογλίθι, της γλώσσας και του έρωτα που μας βρήκε στον αδύρ μας, όταν δεν είχε άλλο κάτω να βουλιάξουμε. Το κογλίθι του φιλιού μας, της φιλίας μας. Εχθροκέρδες της σύντομης μας βίζητα στη γη, ώρα να πηγαίνετε. Μας ρουφιανέψατε αρκετά. Μη μου λες αγαπώ από το τηλέφωνο. Δεν θέλω να γινόμαστε τσόντα του ασφαλίτη που μας ακούει. Αναφορά στον Γιάννη Παπαϊωάννου, 1914-1972. Μπαρμπαγιάννης. Ήξερες και αλάργευες. Είχες μάθει να βλέπεις που χαμηλά πετούσαν τα πουλιά και το στοργικό τους να ακούς προμήνυμα. Ήξερες. Όπου φούντων ο ουρανός και ανάβαν τα νέφια και σκάγαν, μάτια να σε δω δεν είχα, καθώς η βροντί του μεσοχήμονου, κι όπου κελάριζαν κρασιά σε μεθυσμένα ποτήρια, κι όπου λιβάνιζαν μακάμια και χορτάρια, κι όπου σφάζονται ζεϊμπέκι και ψευτόμαγκες, χέρια να σου γράψω δεν είχα. Ήξερες. Στα έλατα, στα πεύκα και στα βασιλικά, στη Σαλαμίνα για ψάρεμα, έμπαινε τότε στην πρώτη του εφηβεία το 22. Ήξερες και αλάργευες. Κάτι παλιοί ποιητές ανακρίναν, όμως δεν είχες λόγια όμορφα, όμως δεν είχες εξηγήσεις να δώσεις. Πού πας ταξιδιώτη με τέτοιο καιρό, για τ' άστρωμα πάω, για τα ιβαλή μου. Τι εξηγήσεις σου γύρευαν ακριβέ μου Μπαρμπαγιάννη, κάτι παλιοί ζαχαρεμένοι ποιητές που δεν οσμίστηκαν ποτέ, δεν ένιωσαν, δεν σε είδαν να σημαδεύεις με ένα μπαγλαμαδάκι το Θεό. Τι εξηγήσεις και τι λόγια όμορφα από όμορφες ποιήσες εσύ που μίλησες σε αυτό στα πουρκατόρια και είπες κάθε υγρό δευτερόλεπτο από τους τεκέδες του διαόλου, ώσπου σου γίναν μια 5η Αυγούστου χαράματα, τα ζαλισμένα φρένα ενός πεζό, ποταμάκι για το ουράνιο παραπέτασμα. Κι όμως ήξερες. Ήξερες και αλάργευες ακριβέ μου Μπαρμπαγιάννη.
Ας μην είχα χέρια να σου γράψω. Ας μην είχα μάτια να σε δω. Και ας πρέπει κάθε τώρα πια, όπου τριταβουστιάζει, να μου ξαναφυτρώνουν μάτια και χέρια. Για να σου γράψω γράμματα που ποτέ δεν θα μπορέσεις να διαβάσεις. Για να σου λέω τραγούδια που ποτέ δεν θα μπορέσεις να ακούσεις. Για να σου ζητώ παραγγελιές που ποτέ δεν θα μπορέσεις να παίξεις. Ήξερες. Ήξερες και αλάργευες, ακριβέ μου Μπαρμπαγιάννη. Μα τώρα δεν νυχτώνουν ίδια οι νύχτες.